ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Σε αυτή την κίνησή του προέβη ο υπουργός, ο πρώην υπουργός, ύστερα από τα μηνύματα που πήρα από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο πρωθυπουργός δεν θα τον συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια. Και μετά από πολυσκέψη, αποφάσισε να παραιτηθεί ο ίδιος, αντί να περιμένει τη σχετική δήλωση του πρωθυπουργού που αναμένεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην επιστολή του που θα θέσει τον πρωθυπουργό, ο κύριος Βουλγαράκης θα αναφέρει πως το τελευταίο διάστημα υπήρξε κανιβαλισμός και ανθρωποφαγία σε βάρος του, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Κάποιοι θέλουν να μπλέξουν εμένα και την οικογένειά μου, λέει σε αυτήν την επιστολή ο κύριος Βουλγαράκης, και για αυτούς τους λόγους δεν θα είμαι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Φαίνεται, Νίκο, πως ο πρωθυπουργός θέλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους βατοπεδινούς και τους υπόλοιπους υπουργούς που είναι πλάκι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις σκοτεινές υποθέσεις της τελευταίας τετραετίας. Θέλει να το ξεκαθαρίσει πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, πιέζοντας εκείνους τους βουλευτές να παραιτηθούν πριν κάνει τις σχετικές δηλώσεις που αναμένεται να κάνει την Κυριακή όταν ερωτηθεί στην Διεθνή Έκθεση. Οι πληροφορίες λένε πως ενδέχεται και άλλοι βουλευτές, πρώην υπουργοί, να ακολουθήσουν το δρόμο του κυρίου Βουλγαράκη. Πάντως, ο κύριος Βουλγαράκης το πρωί, ο οποίος παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά Καλημέρα σας, δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος και μάλιστα ότι πηγαίνει καλά στην εκλογική του περιφέρεια. Να δούμε και αυτή την πρωινή δήλωση. Έχω μετά και εγώ να σας δώσω πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό από τηλεφωνήματα που έκανα λίγη ώρα πριν μπούμε στο δελτίο. Ετοιμάζεστε, ε? Εννοείται. Ε? Θα είστε υποψήφιος. Βεβαίως. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που γράφετε και λέγεται και ούτω καθεξής. Δεν έχετε κάποιο μήνυμα ότι δεν θα είστε. Κύριε Αυτιά, αυτή η ζήτηση διαρκεί όχι πάρα πολλούς μήνες, όπως ξέρετε. Μάλιστα. Και όλους αυτούς τους μήνες εγώ είμαι συνεχώς παρόν. Και μάλιστα μαζί έχουμε σχολιάσει και τις μετρήσεις στην ΑΕΘΝΟ που είναι πάρα πολύ καλές. Μάλιστα. Λοιπόν. Στην άλλη πλευρά, εννοείται ότι όλοι οι βουλευτές είναι υποψήφοι. Ναι. Και αυτό ισχύει και για μας. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας πω ότι συνομίλησα πριν από λίγα λεπτά με τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη. Ο κύριος Βουλγαράκης θεωρεί ότι υπήρξε κανιβαλισμός στη Νέα Δημοκρατία, ανθρωποφαγία. Μου επισήμανε μάλιστα συγκεκριμένα μία δήλωση του βουλευτή Μάξιμου Χαρακόπουλου, λέγοντάς μου: έχω πάνω από 20 χρόνια στην παράταξη, ήμουν πρόεδρος της νεολαίας της, 20 χρόνια βουλευτής και υπουργός, και ξαφνικά, χωρίς να έχω βάλει καμία υπογραφή για το θέμα του βατοπεδίου, χωρίς να έχω ποτέ καμία αρμοδιότητα για το θέμα του βατοπεδίου, επειδή η γυναίκα μου συνέταξε μερικά εκ των συμβολέων, πράγμα που είναι η δουλειά της, βρίσκομαι στόχος κανιβαλισμού, στόχος ανθρωποφαγίας. Δεν είμαι διατεθειμένος να περιμένω μέρα με τη μέρα να δω αν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο ή όχι. Τώρα, θέλω να σας πω, αυτά μου είπε ο κύριος Βουλγαράκης πριν από λίγη ώρα. Θέλω να σας πω ότι πληροφορούμε ότι ο κύριος Βουλγαράκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με κορυφαίο στέλεχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, με κορυφαίο στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου. Ρώτησε ευθέως αν θα είναι υποψήφιος. Πείτε μου, είπε. Δεν γίνεται να είμαστε τόσο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και να μην ξέρω αν είμαι υποψήφιος ή όχι. Δεν είναι έντιμο απέναντί μου, δεν είναι συμβατό με την ιστορία και την προσφορά μου στην παράταξη. Προφανώς, το σήμα που πήρε από το τηλεφώνημα αυτό ήταν πάλι σήμα αναμονής. Δεν του είπαν δεν θα είσαι. Του είπαν θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Αλλά γενικώς, επειδή πήρε πολλά τέτοια σήματα αναμονής, υποθέτω ότι ο κύριος Βουλγαράκης κατάλαβε ότι το πράγμα δεν πηγαίνει καλά και προτίμησε να φύγει ο ίδιος. Πάμε, πριν πάω στον κύριο Τράγκα για το σχόλιο του, πληροφορίες για το ίδιο θέμα και μάλιστα καλές έχει και ο Άκης. Άκη. Τα δύο βασικά επιχειρήματα του Γιώργου Βουλγαράκη και όλο αυτό το διάστημα που είχε φύγει από την κυβέρνηση ήταν πρώτον ότι οι μετρήσεις στην Αλφα Αθήνας, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή που τον αφορούσαν, πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον αυτό έλεγε. Έλεγε δηλαδή ότι είχε ικανές πιθανότητες να επανεκλεγεί. Το δεύτερο επιχείρημα. Σε ήταν... δημοσκόπηση που είδα εγώ με τα μάτια μου πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Βουλγαράκης ήταν στους εκλόγιμους υποψηφίους. Έτσι. Θυμίζω δε ότι στην όχι πολύ παλιά, μάλλον πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση, προσωπική προεκλογική εκδήλωση που έκανε ο κύριος Βουλγαράκης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, είχε μαζέψει περίπου 3.000 κόσμου. Και μάλιστα χωρίς την παρουσία βουλευτών ή υπουργών. Τότε, θυμίζω, την ίδια μέρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Περιστέρι και ο κύριος Βουλγαράκης είχε πάρει τηλέφωνο στη Ριγίλης και είχε πει: να προχωρήσω στην εκδήλωσή μου εγώ, ή θα εκλειφθεί ως υπονόμευση της αντίστοιχης εκδήλωσης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Περιστέρι. Και τότε η Ριγίλης δεν του είχε πει σταμάτα, δεν του είχε πει προχώρα, όμως δεν του είχε πει και μην κάνεις την εκδήλωσή σου.
Το τελευταίο επιχείρημα που είχε ο κ. Βολγαράκης, εκτός από αυτό που είπε, στο οποίο ήταν πολύ από τα βασικά του, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν είχε εμπλακεί, ήταν ότι όλοι οι βουλευτές είναι αυτοδικαίως, ξανά συμμετέχουν αυτοδικαίως ξανά στα ψηφοδέλτια. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας ένας αστερίσκος, εκτός και αν προκύψει θέμα, εκτός και αν η Κεντρική Επιτροπή, εκτός και αν η Επιτροπή Εκλογών ή ο πρόεδρος του κόμματος κρίνουν διαφορετικά. Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι μία από τις περιπτώσεις, μία από τις στοιχείες που πληρώνει ο κ. Βουλγαράκης ήταν η υπόθεση των offshore και η δήλωσή του για τους λόγους που... Το νόμιμο και ηθικό. Έχω την αίσθηση. Βέβαια, εκείνος επιμένει μέχρι σήμερα ότι δεν υπάρχει offshore εταιρεία στην οποία να μετέχει. Τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκε. Όμως θέλω επίσης να επισημάνω ότι η επιστολή του, την οποία σε λίγη ώρα θα έχουμε στα χέρια μας για να την αναγνώσουμε, και με αυτό πάω στον κύριο Τράγκα, δεν θα έχει, μου το τόνισε στο τηλεφώνημα, καμία αιχμή για τον Πρωθυπουργό, καμία αιχμή για την παράταξή του. Μου είπε, εγώ δεν γίνομαι Καραγκιόζης, έχω προσφέρει στην παράταξη αυτή πάνω από 20 χρόνια και δεν θα την πληγώσω ούτε στο ελάχιστο. Πάμε στον κύριο Τράγκα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις είναι ετεροχρονισμένες. Δηλαδή το να μείνουν απ' έξω ο Βουλγαράκης ή ο κύριος Παυλίδης ή οποιοσδήποτε δεν παίζει πια καμιά, δεν έχει καμιά σημασία ούτε στην εκλογική πελατεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στο εξής. Δηλαδή η ζημιά έχει γίνει. Η ζημιά έχει γίνει. Η ζημιά σίγουρα έχει γίνει. Και όχι μόνο έχει γίνει η ζημιά. Αλλά τα ψηφοδέλτια του κόμματος και η σύνθεση του θα Βουλγαράκης... παίξουν ρόλο, κύριε Τράγκα. Ναι, αλλά σοβαρό ρόλο. Επειδή ο κύριος Βουλγαράκης, όπως και ο κύριος Ρουσόβλος και οι άλλοι, όπως έλεγε ο κύριος Καραμαλής τότε, ήταν η αγέλη του και δεν θα επέτρεπε να κατασπαράξουν έναν-έναν. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έχουν αποτρέψει τέτοιο καιρό πέρσι αυτό το πράγμα με μια ενιαία συμφωνία ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση θα είχαν απομακρυνθεί από την πρώτη σκηνή, από την πρώτη σελίδα. Εντάξει. Αυτά όμως είναι ιστορία πλέον. Από εκεί και τώρα πέρα, τι να κάνει, να τους βάλει στα ψηφοδέλτια ή να πάει στις εκλογές με καθαρά. Επειδή λέω την άποψή μου, λέω ότι εντάξει, δεν του βάζει στα ψηφοδέλτια. Φτώρο και ο κύριος Βουλγαράκης λέει ότι υπάρχει κανιβαλισμός και τέτοια πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Βουλγαράκης και άλλοι θα έπρεπε, αν πονάνε αυτή την παράταξη και αν την αγαπάνε, χωρίς να δημιουργηθεί θέμα, εδώ και καιρό να πούνε γεια σας για φέτος, να μην δημιουργείται αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή κανιβαλισμοί, ιστορίες. Να καταλαβαίνουν δηλαδή που πάει το πράγμα. Και να έχουν απαλλάξει, αν θέλετε, του βάρους, του πολιτικού κόστους, τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Η οποία εσωτερικά πιστεύει ακόμα, γιατί έκανα ρεπορτάζ αρκετό σήμερα το πρωί, ότι ο κύριος Παπανδρέου θα τερματίσει κάπου 146-148 βουλευτές και θα έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό βγήκε και η κυρία Μπακογιάννη στο Μέγκα το πρωί και επέμενε ότι θα μείνει αρχηγός ο Καραμαλής, και ότι θα έχει τη δυνατότητα μιας νέας αντεπίθεσης. Αυτή είναι όλη η ιστορία και γι' αυτό θα δούμε, όπως λέει και ο συνάδελφος ο κ. Παυλόπουλος, θα δούμε και άλλες απομακρύνσεις. Τώρα πάμε στην κυρία Μακρύ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τράγκα ότι στην πολιτική τα πάντα είναι θέμα timing και ο Πρωθυπουργός το έχασε αυτό και φαίνεται τώρα ότι υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, αν δεν κάνω λάθος και την Κυριακή, τα ίδια περίπου θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις με αυτές που είδαμε τελευταία. Υπό την πίεση λοιπόν σύρεται στο να πάρει αποφάσεις όπως το να αφήσει κάποιους, όλους. Θα δούμε, γιατί με τους άλλους δεν έχει επικοινωνήσει. Έκανα μία γύρα τηλεφωνημάτων, κύριε Χατζηνικολάου, όλοι οι άλλοι είναι στις περιφέρειές τους και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις, δηλώνοντας σίγουροι ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση του κυρίου Βουλγαράκη, επιτάχυνε ο ίδιος τις εξελίξεις, ζητώντας από το Μέγαρο Μαξίμου να του ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Και νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει και πάρα πολύ καιρό αυτό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι όντως τώρα μπορεί... έχουμε εκλογές στα ψηφοδέλτια, τώρα γίνονται. Τώρα βεβαίως έχουμε εκλογές, αλλά εδώ και ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά το κόστος της απόφασης να τους κρατήσει μέσα στα ψηφοδέλτια. Όπως επίσης επί ένα ολόκληρο του χρόνο. Η λύση, κυρία Μακρύ, ποια ήταν? Να τους διώξει και να πάει σε εκλογές. Επί τόπου, ναι, κυρία Χατζηνικολάου. Και νομίζω, ότι αυτό θα είχε ωφελήσει πολύ τον κύριο Καραμαλή. Αυτό θα είχε ωφελήσει πολύ και τη χώρα. Θα είχε ωφελήσει και τη χώρα και τον κύριο Καραμαλή.
επίσης να σας θυμίσω ότι πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξη που είχε σε εσάς δώσει παραμονές των ευρωεκλογών, θύμισε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέρασε η υπόθεσή τους από τη Βουλή, εξετάστηκε και δεν βρέθηκε τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν την Κυριακή πρέπει να μας εξηγήσει τελικά. Ήταν αθώοι, οπότε γιατί είναι έξω από τα ψηφοδέλτια, ή ένοχοι, οπότε γιατί τόσο καιρό ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, μια που αναφερθήκατε στη συνέντευξη αυτή πριν από τις ευρωεκλογές, να αναφερθώ κι εγώ στη συνομιλία που είχαμε τον Πρωθυπουργό και που τόση φασαρία έκανε τότε όταν δημοσιεύθηκε το περιεχόμενό της στη Real News, και να θυμίσω ότι το περικουρασμένο ήταν μια μικρή αποστροφή στο κείμενο στις μέσα σελίδες. Ο τίτλος της εφημερίδας ήταν «Αν χάσω φεύγω». Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός μου είχε πει τότε ότι αν χάσει τις επόμενες εκλογές δεν θα μείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, νομίζω, να τελειώσω κύριε Τράγκα, μία φράση σας παρακαλώ, γιατί είναι κρίσιμο και για μένα προσωπικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή του η φράση δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, και νομίζω επίσης ότι αποκωδικοποιεί αυτή του η φράση και τη στάση της κυρίας Μπακογιάννη και των άλλων υποψηφίων για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να δηλώνουν ότι θα αμφισβητήσουν μετεκλογικά τον κύριο Καραμαλή, γιατί απλούστατα γνωρίζουν από τον ίδιο ότι πρόκειται, αν χάσει, και μάλιστα με διαφορά σημαντική, να μην παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η επιστολή Βουλγαράκη. Να μας την πει, Σάκη. Ωραία. Και θα πω άλλη μία κουβέντα μετά για το κουρασμένο στο πολύ συζητημένο. Απευθύνεται λοιπόν στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, στη διαδρομή κάθε πολιτικού έρχεται η στιγμή που πρέπει να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Σε όλη μου τη ζωή επέλεξα να αγωνίζομαι για τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Να είμαι στρατιώτης της. Ειδικά σε αυτή την ιστορική συγκυρία που το κόμμα δίνει μια κρίσιμη μάχη για το εθνικό συμφέρον και το μέλλον της πατρίδας μας, όλοι οι νεοδημοκράτες οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την νίκη. Αυτό θα πράξω και εγώ, όπως από παιδί πάντοτε έκανα στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές της Αθήνας, στη Βουλή, στις κυβερνητικές θέσεις που μου εμπιστευθήκατε. Και θα το πράξω με αίσθημα ευθύνης, παραμερίζοντας το προσωπικό μου συμφέρον. Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της παράταξης, αλλά όχι από τη θέση του υποψηφίου βουλευτή. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα είμαι υποψήφιος, λέγοντας ένα μεγάλο όχι στον κανιβαλισμό της πολιτικής ζωής, στην επιβράβευση του κινησμού και της πολιτικής ανθρωποφαγίας. Η απόφασή μου αυτή δεν συνιστά ούτε υποχώρηση, ούτε παραδοχή αδυναμίας. Η σχέση μου άλλωστε με τους συμπολίτες μου της Αλφα Αθηνών είναι συνεχής, στέρεα και αδιατάραχτη. Υπαγορεύεται ωστόσο από την πεποίθησή μου ότι θα πρέπει να κριθώ με βάση τα πραγματικά γεγονότα και όχι με βάση τα ψεύδη των πολιτικών μου αντιπάλων. Αυτό όμως μπορεί να γίνει σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, προφανώς όχι τώρα και σε καμία περίπτωση σε βάρος της παράταξης. Και τελειώνει, είμαι βέβαιος ότι ο χρόνος θα δικαιώσει την επιλογή μου και θα ανανεώσει τη σχέση εμπιστοσύνης που χρόνια τώρα έχω με τους νεοδημοκράτες. Είναι μια πολύ προσεκτική επιστολή με την οποία προσπαθεί να μην κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και στον Κώστα Καραμαλή ο Γιώργος Βουργαράκης. Είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος. Σήμερα είναι σε άλλο μήκος κύματος από αυτή του Μιχάλη Λιάπη. Ακριβώς. Σε τελείως άλλο μήκος κύματος. Και τελειώνω για να πάμε στο ρεπορτάζ λέγοντας ότι όταν είχε γίνει μεγάλη φασαρία για το κουρασμένος που έγραψε η Real News, είχα δώσει τη Δευτέρα το βράδυ, μία μέρα μετά τη δημοσίευση, τη δική μου ερμηνεία σε αυτό το κουρασμένος. Όποιος θυμάται την ερμηνεία αυτή, νομίζω ότι την ξαναακούσε από τον Πρωθυπουργό στο διάγγελμα με το οποίο οδήγησε τον τόπο στις πρόωρες εκλογές. Αυτό είπε ο Καραμαλής στο διάγγελμά του. Ότι είναι κουρασμένος από αυτούς που τον υπονομεύουν εσωτερικά, από αυτούς που τον χτυπούν απ' έξω, από αυτούς που δεν του δίνουν τη δυνατότητα να κυβερνήσει, διότι δημιουργούν προεκλογικό, μακρό προεκλογικό κλίμα. Μακριά προεκλογική περίοδο, μεγάλη προεκλογική περίοδο. Αυτή την ερμηνεία είχα δώσει εκείνη τη Δευτέρα. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Και προσωπικά αισθάνομαι δικαιωμένος για το ρεπορτάζ αυτό. Μπορώ να πω κάτι. Να το πείτε, κύριε Τράγκα, αφού δούμε, σας παρακαλώ, το βίντεο πολύ σύντομο με τις σημερινές δηλώσεις για τα καθαρά ψηφοδέλτια. Ανοιχτός πόλεμος μένεται πλέον στη Νέα Δημοκρατία μετά την απόφαση για πρόεδρες εκλογές. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος μετά την Διυπουργική Επιτροπή έμεινε για αρκετή ώρα μόνος με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, πέρασε στην αντεπίθεση και υπερασπίστηκε με έντονο ύφος την εισήγησή του να στηθούν κάλπες τον Οκτώβριο. Εγώ είχα ερωτηθεί από τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό και βεβαίως υποστήριξα ακριβώς αυτή την άποψη χωρίς ταραντεύσεις.
Σε αυτούς που διερωτώνται ποιο είναι το συμφέρον της παράταξης, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια βασική αρχή την οποία υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να υπηρετεί κάθε παράταξη. Αυτονόητο είναι ότι το συμφέρον μιας παράταξης πρέπει να ταυτίζεται με το συμφέρον το εθνικό. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε σκληρή απάντηση στους επικριτές του και τους καταλόγησε ότι αυτοί και όχι ο ίδιος διαμορφώνουν τις τάσεις τους με γνώμονα προσωπικές στρατηγικές. Μέσα σε μια πεντάμινη περίπου προεκλογική περίοδο, με οξύτα, λαϊκισμούς και διάφορα άλλα πράγματα και σε αυτές τις συγκυρίες τις οικονομικές, είναι σίγουρο ότι δεν θα ήταν όφελος και για την παράταξη. Αυτά είναι μια απλή εξίσωση, είναι αυτονόητα. Εάν δεν προσθέσεις στους συλλογισμούς σου διάφερες άλλες παραμέτρους. Η κόντρα σουφλιά με βουλευτές και στελέχη δεν είναι το μόνο σε κομματικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια οι λεγόμενοι βατοπεδινοί και όσοι φέρονται να ενεπλάξαν σε άλλες υποθέσεις αποτελεί ανοιχτή πληγή. Στη Νέα Δημοκρατία πάντως διαμορφώνεται κλίμα υπέρ των καθαρών, όπως λένε, ψηφοδελτίων και αναμένουν από τον Κώστα Καραμαλή να λάβει ανάλογες αποφάσεις. Αίσθηση προκαλεί η χειρή παρέμβαση του Βαγγέλη Μεμαράκη για αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν τα όργανα θα ασχοληθούν με τα ψηφοδέλτια, τότε βεβαίως θα δούμε ποιοι με την πολιτική συμπεριφορά, όχι με την ποινική ή αν ενέχονται επειδή το λένε τα μέσα ή κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με πολύ νέα, καθαρά δυνατά ψηφοδέλτια, τα οποία θα εμπνεύσουν τους πολίτες. Η απόφαση του Κώστα Καραμαλή για πρόωρες εκλογές, τουλάχιστον για μένα, σημαίνει αποφασιστικότητα για ξεκαθάρισμα του τοπίου. Να παραδεχθούμε με ειλικρίνεια και εκεί που χρειάζεται με άμεσο βασανιστικό τρόπο τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αδικίες. Για να κερδιθεί μια μάχη μπορεί να χρειάζονται και θυσίες. Η απόφαση του Μιχάλη Λιάπη να μην είναι υποψήφιος, η οποία σηματοδότησε και τη δημόσια πλέον αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία για τις πρόορες κάλπες, φαίνεται ότι είναι η πρώτη κίνηση μιας κόντρας η οποία θα έχει συνέχεια την επομένη των εκλογών. Στην πολιτική ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται και είναι υπεύθυνος και για τις πράξεις του και για τις επιλογές του. Βεβαίως θα ήταν καλό και ο κ. Λιάπης να ήταν μαζί μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που πήραμε διαφορετική απόφαση, σεβόμαστε την απόφασή του και συνεχίζουμε οι υπόλοιποι να δίνουμε τον αγώνα μας. Τα βλέμματα τώρα και όσον αφορά στις αποφάσεις για τα ψηφοδέλτια, αλλά και για τη διαχείριση του θερμού εσωκομματικού μετώπου που έχει ανοίξει για τις πρόορες εκλογές, είναι στραμμένα στις απαντήσεις που θα δώσει ο Κώστας Καραμαλής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε, με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως για τη φράση κουρασμένος. Ένας χρόνος εκλογολογίας και παρατεταμένης κριτικής πέρασε με το βατοπέδι. Επομένως η κόπωση από αυτό που συνέβαινε γύρω τροφοδοτεί το από το κέντρο εξουσίας. Επομένως, κύριε Χατζηνικολάου, όπως σας ανέλησε και σας είπε και ο Πρωθυπουργός όσο μπορούσε βέβαια και το επανέλαβε στην εξαγγελία του ουσιαστικά τώρα, ο εξιδίων αμαρτήματος ζημιούστε. Τι να πει κανένας, αφού ο ίδιος ζημιωνόταν από την ίδια την αμαρτία της συγκάλυψης του βατοπεδίου. Ένα χρόνο η παρατεταμένη εκλογολογία και τα παράθυρα της τηλεόρασης που έπεσαν πάνω στη Νέα Δημοκρατία και την έφεραν πίσω από το Πασόκ οφειλόταν καθαρά στους όλους χειρισμούς γύρω από το βατοπέδι. Τι άλλο να πούμε. Και μετά ήρθε η διεθνής κρίση. Τώρα λοιπόν που... Και πέστε μου κάτι άλλο. Λέει ότι το Πασόκ έχει μια καταστροφική πολιτική που δεν έχουμε δοκιμάσει. Έχουμε δει μόνο το παρελθόν. Και το φέρνει 6 μήνες νωρίτερα. Δηλαδή λέει ότι ο αντίπαλός μου είναι καταστροφικός. Είναι επίσης αντιπαραγωγικός. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ανεπαρκής. Τότε γιατί το φέρνεις 6 μήνες νωρίτερα. Τώρα θέλω να εξηγήσω ο κύριος Σουβλιάς για αυτά σήμερα βεβαίως. Ναι, ναι. Εδώ σε εξηγήσω, κύριε Σουφλιά. Θέλω τώρα να σας πω, πριν πάμε στον κύριο Σουφλιά και στις εξηγήσεις που έδωσε, ότι έχει ανάψει το κινητό μου από μηνύματα, ότι υπάρχει όργιο φημολογίας ότι τον κύριο Βουλγαράκη θα ακολουθήσει ο κύριος Δούκας. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Μια κουβέντα. Ναι, ναι. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Δούκα λίγο πριν μπούμε στο δελτίο και τον ρώτησα και μου λέει εγώ συνεχίζω. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι. Καλά, βεβαίως. Και ο κύριος Βουλγαράκης συνέχιζε μέχρι το πρωί. Έτσι. Ναι, μέχρι τώρα, θέλω να πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο για να μας πει για τον κύριο Σουφλιά. Πάντως, Νίκο, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Χειρότερο ξεκίνημα για τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν μπορούσε να γίνει. Να έχουμε χθες τον κύριο Λιάπη, σήμερα τον κύριο Σουφλιά, σε μια δημόσια αντιπαράθεση. Ο κύριος Σουφλιάς τα είπε όσα είπε σήμερα, ύστερα από μια κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό.
Δηλαδή, στην ουσία, πήρε το πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή να απαντήσει στους επικριτές τους και να απαντήσει βεβαίως και στον εξάδελφό του, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Λιάπη. Τι είπε ο κύριος Σουφλιάς? Πως αν η χώρα πήγαινε σε εκλογές το Μάρτιο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα και για τη χώρα και για το κόμμα. Και πως δεν πίεσε ο ίδιος τον Πρωθυπουργό, δεν είναι ένας άβουλος Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής τον ρώτησε αν πρέπει να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές και αν είναι προς συμφέρον το εθνικό και το κομματικό και το παραταξιακό συμφέρον είναι να πάει η χώρα σε εκλογές και του απάντησε να πάει. Στην ουσία όμως τι έκανε ο κύριος Σουφλιάς σήμερα? Άφησε να εννοηθεί πως όσοι υπουργοί ή βουλευτές δεν ήθελαν τις εκλογές, το έκαναν από ιδιοτέλεια. Δηλαδή δεν ήθελαν να αφήσουν τις θέσεις τους, τις έδρες τους 6 μήνες νωρίτερα. Ναι, γιατί οι υπόλοιποι θα εκλεγούν με σταυρό. Ναι. Να σας πω κάτι για τον Σουφλιά. Όχι, όχι, θα εκλεγούμε σταυρό. Αλλά λοιπόν, επειδή εγώ τον συναντώ τον κύριο Σουφλιά τακτικά. Από το επικρατείας. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, όλη αυτή η φασαρία δεν γίνεται για τις εκλογές μες στην Δημοκρατία. Γίνεται για την επόμενη μέρα. Καθώς είναι τα κορυφαία. Είναι προεξοφλημένη ήταν μες στην Δημοκρατία. Γίνεται για την επόμενη μέρα. Τα κορυφαία στελέχη θέλουν να στριμώχονται να πάρουν μία θέση στην κούρσα, στη διαδικασία της διαδοχής. Είναι προεξοφλημένη. Αυτό που δεν είναι προεξοφλημένο είναι το εύρος της και η αυτοδυναμία ή η μη αυτοδυναμία του Πασόκ. Έχουν μεγάλη διαφορά τα δύο σενάρια για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ έχω συναντήσει τον κύριο Σουφλιά τον τελευταίο καιρό και έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις και τον εκτιμώ και είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Ο κύριος Σουφλιάς ήταν βαθύτατα απογοητευμένος κυρίως από τη δημοκρατική από την πολιτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Και μου είχε αναλύσει ότι διήστανται οι απόψεις στη Νέα Δημοκρατία για το αν πρέπει να πάει νωρίς ή πιο αργά σε εκλογές. Με όλα τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν για το κόμμα, αλλά μπορεί να είναι αρνητικά για την πατρίδα. Δεν μου είχε πει την άποψή του, την προσωπική. Ήταν πάρα πολύ σκεπτικός. Και ευθυγραμμίζομαι με την άποψη ότι μπορεί να ερωτήθηκε, επειδή πάντα το ρώταγε και τον ρωτάει. Εγώ δεν ευθυγραμμίζομαι, κύριε Τράγκα, διότι η εισήγησή του στον Πρωθυπουργό. Όχι, λέω με την άποψη ότι μπορεί να ρώτησε. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και η Real News τη δημοσίευσε 28 Ιουνίου, μιλώντας για εισήγηση Σουφλιά. Αν δεν υπήρχε, δεν θα την είχε διαψεύσει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Κύριε Τράγκα, την κάναμε πρώτο θέμα και δεν το διέψευσε. Πώς δεν γίνεται μπορώ να το αποκλείσω. Να κάνει μια εφημερίδα πρώτο θέμα την εισήγησή σου για πρόωρες εκλογές, να μην τη διαψεύδεις και τώρα που υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έντονη αντίδραση, να λες με ερώτησε και του είπα ναι. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως και η εισήγηση να ήταν. Πάμε. Ο άλλος την αποδέχθηκε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Και δεν κυβερνάει ο κύριος Σουφλιάς και επίσης πιστεύω ότι και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ορκίζεστε γι' αυτό, κυρία Μακρύ. Όχι, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, σας το ξεκαθαρίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και όσοι βάλουν εναντίον του κυρίου Σουφλιά το κάνουν γιατί δεν θέλουν να βάλουν εναντίον του πρωθυπουργού. Θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνία, τον Υπουργό Ανάπτυξη, με συγχωρείτε, έχω μείνει στο προηγούμενο Υπουργείο. Ή μάλλον αυτοί που μου γράψαν το όνομα του κύριου Χατζηδάκη και την ιδιότητα μείναν στο προηγούμενο Υπουργείο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, διετέλεσε και μεταφορών πριν. Και είμαι και συναισθηματικά συνδεδεμένο με αυτό το Υπουργείο, σωστό. Οπότε δεν με πειράζει. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρήστο Παπουτσί. Καλησπέρα. Πρώην Υπουργό. Καλησπέρα και στους δύο κυρίους. Κύριε Χατζηδάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για την απόφαση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Γιώργου Βουλγαράκη, με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για να μην τις προκαλέσει, όπως ο ίδιος λέει στην επιστολή του, ζημία. Δείτε, μου είναι δύσκολο να κάνω μια ανάλυση δημόσια για έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Εννοώ και μέσα από την ΟΝΕΔ, τη ΔΑΠ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι σεβαστή η απόφασή του, δείχνει μία ευαισθησία και χωρίς καμιά αμφιβολία διευκολύνει την παράταξη. Θέλω να μείνω σε αυτό και πιστεύω ότι είναι μια κίνηση προς τη θετική κατεύθυνση. Διευκολύνει, λέτε, η έξοδος. Ερώτηση, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη η διευκόλυνση αν τον ακολουθούσαν και μερικοί άλλοι? Κύριε Χατζηνικολάου, γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν θέλω να κάνω τον εισαγγελέα της παράταξης. Εγώ μιλώ για πολιτική διευκόλυνση. Ούτε να παραστήσω εγώ τον αναμάρτητο. Κύριε Χατζηδάκη, εγώ μιλώ για πολιτική διευκόλυνση. Ο βαθμός της ευθύνης ή της μη ευθύνης του κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι διαφορετικός. Επίσης, έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο πολλές φορές το φαινόμενο να δημιουργούνται εντυπώσεις
οι οποίες να αποδεικνύεται στην πορεία ότι ήταν εσφαλμένες. Ότι ήταν εσφαλμένες, για πολλά πρόσωπα. Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια δεν μπορείς να το δείξεις μέσα στο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου, στον πολιτικό χρόνο, και δημιουργούνται ζητήματα και για σένα και για την παράταξη. Λέω λοιπόν, να θέσω το ερώτημα με τρόπο που θα σας διευκολύνει να μην αισθάνεστε εισαγγελέας. Όλοι για να πάρουν ο καθένας αποφάσεις του. Να το πω διαφορετικά, για να μην αισθανθείτε εισαγγελέας. Ανεξάρτητα από το αν ευθύνονται ή όχι, τα στελέχη των οποίων τα ονόματα ενεπλάκησαν από τα μέσα ενημέρωσης στις σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος. Θα ήταν καλό να μην βρεθούν στα ψηφοδέλτια. Οι ίδιοι θα το κρίνουν, ο Πρωθυπουργός θα πάρει τις τελικές αποφάσεις. Εμείς πάντως, ένα από τα στοιχεία της προεκλογικής μας εκστρατείας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα είναι και η αυτοκριτική μας. Σαφής και ξεκάθαρη αυτοκριτική. Επομένως, νομίζω ότι με την απάντησή μου σας λέω. Δηλαδή, θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις πλατείες τώρα και θα λέει είμαστε ένοχοι. Κάναμε λάθη, όχι, κύριε, κάναμε εγκλήματα, προσέξτε, κάναμε παραλήψεις, δεν είμαστε καλά παιδιά, αλλά θα γίνουμε τέτοια Τράγκα. Θα λέει. Κύριε, αυτό Τράγκα, θα είναι το βασικό στοιχείο της προεκλογικής καμπάνιας. Θα σας πω, κύριε Τράγκα. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Ασφαλιστικό, μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση, ολυμπιακή που είχα την τύχη να το χειριστώ εγώ, παρέμβαση πολιτική συγκεκριμένη στο θέμα των ενεργειακών αγωγών. Επειδή εσείς είστε μοντέρνος πολιτικός, πιστεύετε ότι μιλώντας με μετρήσεις για το ασφαλιστικό θα περάσετε εν μέσω οικονομικής θυέλης και τέτοιας απαξίωσης λόγω εμφυλίου στην παράταξη θα περάσετε τις θέσεις σας? Θέλω να πω ότι έχουμε συγκεκριμένο έργο το οποίο μπορούμε να το προβάλλουμε, αλλά για να το προβάλλουμε και για να, να πιάσει αυτή η προβολή τόπο, θα πρέπει προηγουμένως να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να απαντήσουμε σε συμπεριφορές που πλήγωσαν. Κύριε και στη συνέχεια βεβαίως, πράγμα που θα γίνει αύριο, στον κύριο Παπουτσίκη, αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα, ακολουθώντας το δύσκολο δρόμο και όχι την πολιτική των Άι Βασίλειο. Θα πάμε στον κύριο Παπουτσί να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο του. Αν θέλετε, θα μου επιτρέψετε να συντονίζω εγώ. Απολύτως. Και αμέσως μετά θα πάρετε το λόγο για να ρωτήσετε. Κύριε Παπουτσί, το σχόλιο σας για αυτή τη σημερινή εξέλιξη. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και η σημερινή εξέλιξη, όπως και η χθεσινή εξέλιξη, και έχω την αίσθηση και άλλες που θα ακολουθήσουν, εντάσσονται στην επιχείρηση της Νέας Δημοκρατίας για την αποκατάσταση του κύρους της παράταξης. Και κυρίως για να προσπαθήσουν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου, την οποία την χάσαν όλη αυτή την περίοδο. Γιατί μην ξεχνάμε, η Νέα Δημοκρατία σωστά προσανατολίζει την κουβέντα αλλού, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία ιτήθηκε και ιτήθηκε όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο λόγω των μεγάλων οικονομικών αδιεξόδων που δημιούργησε, αλλά κυρίως ιτήθηκε στο ιδεολογικό και στο ηθικό επίπεδο. Και ακριβώς αυτό προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ηθικό πεδίο. Αυτό είναι κακό? Όχι, καλό είναι. Ναι. Απλώς με αυτό όμως η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα αποδεικνύει και δέχεται ότι ο καπνός ήταν πραγματικός. Δεν είναι καλύτερο να δέχεσαι τα λάθη σου παρά αλαζονικά να επιμένεις ότι είσαι αναμάρτητος, όπως πολλές φορές έχει συμβεί με τη δική σας παράταξη, που τέτοια αυτοκριτική θαραλέα δεν έχουμε δει να την κάνει. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, εδώ πηγαίναν τα στελέχη σας για τη Siemens στον εισαγγελέα. Ο κύριος Τσουκάτος παραδεχόταν, στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ότι πήρε τα λεφτά για το κόμμα. Εσείς λέγατε ότι τα πήρε για τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα μιλάγατε με υπεκφυγές. Κοιτάξτε, αφήστε λίγο την υπόθεση Siemens, γιατί η σημερινή εξέλιξη δεν σας πολύ βολεύει. Το λέω σαν παράδειγμα. Διότι αποδείχθηκε ότι το σκάνδαλο ήταν πολύ βαθύτερο. Τώρα, μια που θέσατε το θέμα αυτό, θα σας διακόψω και τους δύο για ένα λεπτό. Για να δούμε, παρακαλώ, μόλις είναι έτοιμο το κοντρόλ, το βίντεο με τις εξελίξεις στο θέμα Χριστοφοράκου.